Καλησπέρα. Είμαι ο Ρέτρο Μάριο και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μοντέρνο στα γρήγορα. Το Wonder Boy The Dragon's Trap είναι ένα παιχνίδι που εμφανίστηκε στο Master System το 1989 και είναι από τα κρυφά διαμάντια της πλατφόρμας της Sega. Έχει φανατικούς οπαδούς και όχι άδικα, και είναι playable ακόμα και σήμερα. Πράγμα που το αποδεικνύει περίτρανα το εκπληκτικό remake της Lizard Cube. Και πρόκειται για ένα remake με την αγάπη για τον κλασικό τίτλο αλλά και την τέχνη της κατασκευής των video games να ξεχυλίζει από κάθε λεπτομέρεια. Η ιστορία ξεκινά αμέσως μετά το Wonder Boy 2 in Monsterland και σας βρίσκει στο κάστρο ενός μηχανικού δράκου. Με το μοτορικάτε, σχετικά εύκολα κιόλας, μια κατάρα πέφτει πάνω στον πολεμιστή σας και το μεταμορφώνει σε άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, ξεκινάει η αποστολή να βρείτε το αντικείμενο που λέγεται Salamander's Cross και είναι το μόνο πράγμα που αντιστρέφει την κατάρα. Αυτό το καταφέρνετε βρίσκοντας και νικώντας διαφορετικούς δράκους αλλά και αλλάζοντας μορφές. Κατά τη διάρκεια του Dragon's Trap θα παίζετε ως Lizardman, Pirahaman, Mouseman, Lionman και Hawkman. Η κάθε μορφή έχει τις δικές ιδιότητες που σας βοηθούν να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαφορετικά σημεία του κόσμου. Για παράδειγμα, ο Mouseman μπορεί να σκαρφαλώσει σε συγκεκριμένους τοίχους που είναι φτιαγμένοι από Mouse Blocks. Ο Hawkman πετάει. Και ο Pirahaman μπορεί να κολυμπήσει κάτω από το νερό με πλήρης εξάρτηση. Μαζί με τις μορφές αλλάζουν και τα στατιστικά του χαρακτήρα σας. Σε δύναμη και αντοχή. Μπορείτε φυσικά να παίξετε και ως Wonder Boy ή Wonder Girl. Η τελευταία επιλογή είναι αποκλειστικά για το Remastered. Θα πρέπει όμως να έχετε τερματίσει το παιχνίδι τουλάχιστον μια φορά. Τα στοιχεία των χαρακτήρων αλλάζουν κάθε φορά που αγοράζετε όπλα, πανοπλίες και σπίδες. Αυτά τα αγοράζετε σε μαγαζιά που βρίσκονται διάσπαρτα στον κόσμο του παιχνιδιού και για ένα περίεργο λόγο τα έχει το ίδιο μονόφθαλμο καπνίζων γουρούνι. Να, ένα σχόλιο για τον καπιταλισμό, αλλά κανένα για τις βλάβες του τσιγάρου. Μην καπνίζετε, παιδιά. Πρόβλημα νούμερο 1. Όλος ο εξοπλισμός αγοράζεται με λεφτά. Τα οποία παίρνετε νικώντας εχθρούς και βρίσκοντας μυστικά σεντούκια. Πολλές φορές η τιμή είναι εξωπραγματικά υψηλή και θα πρέπει να κάνετε grinding. Grinding για λεφτά. Σαν την πραγματική ζωή! Hashtag realismos. Ο κόσμος του Wonder Boy The Dragon Trap είναι ενιαίος, με ένα μικρό χωριουδάκι σαν κεντρικό hub, και από εκεί και πέρα, αλλάζοντας μορφές, αποκτάτε πρόσβαση σε διαφορετικά σημεία του κόσμου για να αντιμετωπίσετε διαφορετικούς εχθρούς και δράκους. Πρόβλημα νούμερο 2. Δεν υπάρχει πουθενά ξεκάθαρη ένδειξη για το που πάτε, πέραν από κάτι βελάκια. Εκείνη την εποχή ήταν αποδεκτό να είναι τα πράγματα λίγο πιο μυστικοπαθή γιατί έπρεπε να κρατήσουν τους παίκτες περισσότερο με όσο λιγότερα kilobytes δυνατόν. Σήμερα, ίσως ξενίζει τους νεότερους και θα τους φανεί περίεργο. Αυτό που τις πάει πραγματικά είναι ο οπτικοακουστικός τομέας του τίτλου, ο οποίος όχι μόνο παρουσιάζεται σε HD, αν είναι φτιαγμένο από το 0 και μάλιστα ζωγραφισμένο και animated στο χέρι. Υπάρχει λεπτομέρεια παντού. Είναι χαριτωμένο μέχρι ιδέα και οι καλλιτέχνες φρόντισαν να δώσουν λίγο backstory και βάθος σε έναν κατά τα άλλα 8-bit κόσμο. Γι' αυτό θα δείτε πολλά αγάλματα και κάστρα που η παλαιότητα τους φαίνεται σε κάθε τους ρογμή. Μπορείτε φυσικά να αγνοήσετε όλα αυτά και να γυρίσετε στην 8-bit έκδοση του παιχνιδιού και να πάτε για περιπέτειες όπως τον παλιό καλό καιρό. Όμως είναι κρίμα να χάσετε όλη αυτή την υπέροχη δουλειά. Η μουσική είναι εξίσου εξαίσια, με τα απλοϊκά μουσικά θέματα να παίρνουν σάκα και οστά σε πλήρες ενορχιστρώσεις και διασκευές. Μάλιστα σε περιπτώσεις που υπάρχει ανακύκλωση μουσικής, κάτι που συνέβαινε συχνά στα παιχνίδια της εποχής λόγω χώρου, υπάρχουν διαφορετικές ενορχιστρώσεις που προσθέτουν διαφορετικά όργανα έτσι ώστε να ταιριάζει με την περίσταση. Αξίζει το Wonder Boy and Dragon's Trap. Αν θέλετε την άποψή μου, αγοράστε το με κλειστά μάτια. Λίγα παιχνίδια έχουν λάβει την αγάπη που έχει λάβει αυτός ο τίτλος. Οι δημιουργοί του remake φαίνεται ότι αγαπούν το παλιό παιχνίδι του Master System αλλά και να φτιάχνουν ποιοτικό περιεχόμενο. Οπότε το Dragon's Trap είναι η τέλεια ισορροπία παλιού και καινούριου. Σας άγχωσα! Διαβάστε το πλήρες review με την ησυχία σας στο game20.gr. Link στο description.